μια προσφορά η οποία κατά τη γνώμη μου δείχνει έμπρακτα την αλληλεγγύη που εκφράζει ο ελληνικός λαός παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις και απόψεις που πολλές φορές υπάρχουν σε σχέση με το τρομακτικό πρόβλημα που προκύπτει στη χώρα μας από την μεγάλη εισρωή προσφύγων που έχουμε καθημερινά. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα το πώς η Ελλάδα και οι Έλληνες μπορούν να ανταποκριθούν στις κρίσιμες στιγμές. Θέλω να ξέρετε ότι δεν κάναμε πολύ μεγάλη δημόσια απεύθυνση. Θεωρώ ότι η ανταπόκριση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Απλώς όλους αυτούς απευθυνθήκαμε για να τα αγοράσουμε και τελικά μας τα δώρησαν. Έτσι αυτό το πράγμα έγινε και είναι εφικτό. Όπως ξέρετε και το έχουμε ξαναπεί, έχει χωρητικότητα 720 ατόμων. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 250, σιτίζονται εδώ, έχουν όλες τις υπηρεσίες. Υπάρχει υπηρεσία ασύλου, υπάρχει υπηρεσία πρώτης υποδοχής, γίνεται καταγραφή. Τηρούμε όλους τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανοιχτή φιλοξενία. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα παράδειγμα, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, και ένα υπόδειγμα και για άλλα τέτοια κέντρα στη χώρα μας, στα νησιά μας. Οι Έλληνες της κρίσης κερδίσαμε την επίγνωση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Ότι δεν ξεχνάμε τους πρόσφυγες και μετανάστες γονείς και παππούδες μας και τους αγώνες τους για μια καλύτερη ζωή μακριά από πολέμους και πείνα. Ελπίζω ότι οι σημερινοί και μελλοντικοί φιλοξενούμενοι μας θα θυμούνται αυτόν τον τόπο, το Βετανικό, σαν μια μικρή ανάσα στη μεγάλη και οδυνηρή οδύσσια τους για νέες πατρίδες. Μέσα στην κρίση δείχνουμε ακριβώς το πρόσωπο της ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς αλληλεγγύης. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι το Υπουργείο Προστασίας του Ανθρώπου. Οφείλει δηλαδή σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο ή που πρέπει να τον προστατεύσουμε να παρασταθεί. Και αυτό κάνει. Αυτό είναι και το κοινωνικό του πρόσωπο. Ασφάλεια και κοινωνική συνοχή. Ασφάλεια για αυτούς τους ανθρώπους που είναι ανασφαλείς όλα τα άλλα και που προσπαθεί η κυβέρνηση, σας τα είπαν οι υπουργοί, να τους δώσουν αυτό το πρώτο χαμόγελο. Αλλά ασφάλεια και από δυνάμεις οι οποίες εντός και εκτός Ελλάδος θεωρούν ότι είναι αναλώσιμοι αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ βρισκόμαστε στον χώρο του ιατρείου, όπου λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, καλύπτοντας ανάγκες ιατρικές και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Σετάρε. Αντώνη.